θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε σε αυτό το δελτίο μας με τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, ευρωβουλευτής, ο οποίος προσφάτως ανακοίνωσε και την αποφάση του να αποχωρήσει από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κύριε Κούλογλου. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Καλησπέρα. Αρκετά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και αυτό που ακούω από πολλούς, ότι είναι εκοφαντική προς το παρόν η σιωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό. Θα έπρεπε να έχει ένα διαφορετικό επίπεδο παρέμβασης σε ένα ζήτημα το οποίο συμβαίνει στην γειτονιά της. Τι πιστεύετε εσείς? Βεβαίως. Κοιτάξτε, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά το πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προσκοληθεί πλήρως, αδιαμαρτύρητα και χωρίς όρους στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να πάρει την παραμικρή πολιτική πρωτοβουλία τη στιγμή ακριβώς που θα μπορούσε να παίξει ένα διεθνώς, έναν μεσολαβητικό ρόλο και δεν το κάνει. Αντίθετα, είχαμε την κυρία Φον ντερ Λάιεν να υιοθετεί θέσεις ακραίες υπέρ του Ισραήλ χωρίς καμία ισορροπία. Αυτό προκάλεσε, ίσως θα γνωρίζετε, και την αντίδραση 800 περίπου στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέγραψαν ένα κοινό κείμενο και είπαν, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Και γενικώς η κατάσταση είναι δράμα. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι η πρώτη αντίδραση ενός επιτρόπου ήταν να ανακοινώσει ότι θα κόψει τα κονδύλια στους Παλαιστινίους. Ναι. Αυτό είναι τελείως... δεν υπήρχε κανένας λόγος γι' αυτό. Δηλαδή, γιατί τιμωρείς ένα λαό? Γιατί κάτι που έκανε η Χαμάς στη Γάζα και τιμωρείς το λαό στην Παλαιστίνη. Ήταν προφανώς αντίδραση από σκυλάκι του Παυλόφ. Τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μυρίζω, άρα αναγγέλλω αυτό. Δεν υπήρχε καμία, δεν ήταν εξουσιοτημένος να το κάνει, ούτε είχε την εξουσία να το κάνει, το έκανε, αναιρέθηκε η απόφαση, αλλά αυτό δείχνει τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς. Κατώτερη των περιστάσεων και ανεξήγητη αυτή είναι η έλλειψη πρωτοβουλειών, γιατί τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν μιλούμε απλώς για την ανθρωπιστική διάθεση του πράγματος. Μιλούμε για τις οικονομικές και διεθνείς διπλωματικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν άμεσα την δική μας οικογένεια, την ευρωπαϊκή οικογένεια. Εντάξει, όρος οικογένεια φαντάζομαι ότι είναι θέμα συζήτησης. Και από τον πόλεμο στην Ουκρανία η Ευρώπη είναι που έχει πληγεί. Ναι. Όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εποφελούνται πολλαπλώς από τον πόλεμο. Όχι μόνο ότι επειδή πουλάνε όπλα, αλλά κυρίως επειδή το ΝΑΤΟ έχει ενισχυθεί από τον πόλεμο ενώπιον της Ουκρανίας. Έτσι, το ΝΑΤΟ έχει ενισχυθεί, μπήκανε νέες χώρες, όλοι ακολουθούν τις αμερικανικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, η αμερικανική σφαίρα επιρροής μεγάλωσε από τη μία μέρα στην άλλη χάρη σε ένα εξαιρετικό στρατολόγο, τον Πούτιν. Γιατί ο Πούτιν του στρατολόγησε όλους αυτούς. Αλλά από εκεί και πέρα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή γίνεται στη γειτονιά μας, στην πραγματικότητα. Η Κύπρος, που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Λίβανο, είναι μια ώρα απόσταση και λιγότερο. Έτσι ακριβώς. Και από εμάς το ίδιο, έτσι δεν είναι, από τη Ρόδο, δηλαδή. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει μια αυτονομία, δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν και ηγέτες στο ύψος των περιστάσεων Ευρωπαίοι. Ναι. Το γνωρίζουμε. Κατώτερη των περιστάσεων, νομίζω αυτό το περικλείει όλα. Να έρθουμε στην απόφασή σας για να αποχωρήσετε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς προέκυψε η απόφαση αυτή και αν θέλετε να σχολιάσετε τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αλλιώς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του. Είχατε το στένος να σχολιάσετε τα πάντα, ακόμα και αυτά που πιθανώς να έφυγαν τα της οικογένειάς σας, τα του κόμματός σας. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αποχώρησα διότι πλέον η κατάσταση δεν θύμιζε πολιτικό κόμμα, όχι της αριστεράς ούτε της δεξιάς, τίποτα, αλλά θύμιζε περισσότερο σαπουνόπερα στο Netflix. Τι έγινε? Έγινε το πρωτοφανές. Ο Μητσοτάκης έκανε πολιτική στα δελτία ειδήσεων το βράδυ
μόνος του, ανενόχλητος, και τα πρωινάδικα ασχολούνται με τα κουτσομπολικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια ανομαλία πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Έπειτα, όποτε άρχισε να λέει κάποιες πολιτικές θέσεις ο κύριος Κασελάκης, αυτές οι πολιτικές θέσεις δεν είχαν καμιά σχέση, όχι με την αριστερά, ούτε με το κέντρο δεν είχαν καμιά σχέση. Έλεγε πράγματα δηλαδή που θέλανε να ακούσουν οι βιομηχανοί και τα οποία είχε επαναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης χρόνια πριν, στο ΣΕΦ πάλι, όπως η ιδέα για τα stock options, που είναι τι, να πάρουν μετοχές οι εργαζόμενοι. Στην πραγματικότητα, τα stock options είναι μια πρακτική, κυρίως στις ΗΠΑ, που δίδεται από πολυεθνικές εταιρείες στα στελέχη της. Mm-hmm. Και δεν δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους, και πολύ περισσότερο, ας πούμε, στην Ελλάδα, που έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις, μη εισηγμένες στο δημοσίο κτλ. Δηλαδή, άλλα αντάλλα, εκτός πραγματικότητας. Αυτό ήταν το δεύτερο. Και το τρίτο στοιχείο ήταν ένα τοξικό κλίμα, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε μεγάλη κρίση. Για την κρίση αυτή, φυσικά, δεν ευθύνεται ο κύριος Κασελάκης, αυτό παρέλαβε, αλλά είναι προϊόν της κρίσης, έτσι δεν είναι. Κανένας σε καμία άλλη χώρα, σε κανένα άλλο κόμμα, δεν θα εκλεγόταν κάποιος που πέρασε απ' έξω και είδε φως και ανέβηκε και εκλέχθηκε πρόεδρος. Αυτό δεν το συνειδητοποίησε επαρκώς και άρχισε από εκεί και μετά, χωρίς να ευθύνεται για τη μέχρι τότε κατάσταση, να επιδεινώνει την κρίση. Mm-hmm. Με απειλές ότι εγώ θα σας διαγράψω, δεν θα σας βάλω στα ψηφοδέλτια όποιος λέει τη γνώμη του, πράγματα τα οποία και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένας χώρος όπου η ανοχή στη διαφορετική άποψη είναι δεδομένη, έκανε πολύ άσχημο, όξινε όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε ακραία περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη το περιστατικό μιας τοξικής αντιπαράθεσης που παρακολούθησα και στην τηλεόραση, όπου ο κύριος Πολάκης κατηγορούσε κάποιον άλλον για ανεπάγγελτο και για να αποδείξει ότι ο ίδιος είναι επαγγελματίας, ανέβασε στο διαδίκτυο τις αξονικές τομογραφίες ασθενών του. Ναι. Το οποίο απαγορεύεται και από το Ιατρικό Σύλλογο, υποθέτω. Αλλά πέρα από αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολιτικό αυτό. Θεωρείτε, κύριε Κούλογλου, πως επιχειρείτε ιδεολογική διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις αρχές του, από τον κύριο Κασελάκη? Ασφαλώς επιχειρείται κάτι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ο κύριος Κασελάκης πιστεύει, μα τα πίστευε και πριν. Δηλαδή, ο κύριος Κασελάκης, τα άρθρα που έγραφε πριν από 10 χρόνια ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά είπε ότι όταν αποκαλύφθηκε αυτό, ρωτήθηκε σχετικώς και είπε ότι ήταν πριν από 10 χρόνια και τότε είχε ένα πρόβλημα με την φιλενάδα του και γι' αυτό ήταν σε τέτοια κατάσταση. Και ρωτάω εγώ τώρα, ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα με τη φιλενάδα του, γιατί γράφει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και δεν γράφει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας? Τσαντίστηκα μαζί σου, λοιπόν ας έρθουν και αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δηλαδή, αυτό που παρέμβευε να αρχίσει να συζητάμε τώρα τα πρωινάδικα, ποια ήταν αυτή, γιατί δεν μπόρεσε να σταθεί μαζί της και μετά το γύρισε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι εκτός πολιτικής. Είναι αστεία πράγματα. Είναι στον χώρο όχι της μεταπολιτικής πια, δηλαδή είναι στον χώρο του θεάματος. Μάλιστα. Στον χώρο... Ποιο πιστεύετε πως θα είναι το μέλλον του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκετε από εδώ και πέρα, κύριε Κούλογλου? Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκετε, όχι τον κομματικό χώρο, πλέον του πολιτικού χώρου? Θα έχουμε δημιουργία νέου πολιτικού φορέα? Το θεωρείτε μια λογική επόμενη κίνηση? Τι πιστεύετε? Εντάξτε, εγώ καταρχήν δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ευρωβουλευτής του όμως. Ναι, ναι. Ευρωβουλευτής. Ναι. Από εκεί και μετά βεβαίως με ενδιαφέρει ο χώρος και η πορεία του και το μέλλον του. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο και αν δεν γίνουν κινήσεις τις οποίες ο κύριος Κασελάκης δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει, ούτε έχει τους συμβούλους για να το συμβουλεύσει να το κάνει. Επειδή λοιπόν δεν θα γίνουν τέτοιες κινήσεις,
θα πάει σε ένα είδος διάσπασης και, και τουλάχιστον ο χώρος αυτός του ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει από μια μεγαλύτερη κρίση. Αυτό προβλέπω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριε Κολόγλου, και για τη συζήτηση αυτή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά.